Η Tesla Motors είναι ο αδιαφυσβήτητος ηγέτης στην ηλεκτροκίνηση. Ταυτόχρονα είναι η μοναδική αυτοκινητοβιομηχανία με κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία, η Toyota, έχει λιγότερο από το 1 τρίτο της κεφαλαιοποίησης στα 290 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Ford, με κεφαλαιοποίηση 100 δισεκατομμύρια, έχει το 1 δέκατο του μεγεθού της Tesla. Ας δούμε λοιπόν πώς ξεκίνησε η Tesla, ποια ήταν η πορεία της τεχνολογικά αλλά και και τη διαγράφει το μέλλον τη. Αν σε ενδιαφέρει να αγοράσει συμμετοχή στη Τέσλα, μπορεί να τι αποκτήσει με μηδενική προμήθεια μέσω τη πλατφόρμα Freedom24. Κάνοντα τη δωρεάν εγγραφή σου από το σύνδεσμό μου στην περιγραφή, θα κερδίσει μία από 53 μετοχέ, που περιλαμβάνουν και αυτή τη Tesla Motors αξία 1050 δολαρίων. Στι μετοχέ που μπορείς να κερδίσει περιλαμβάνονται επίση αυτέ το Netflix, Goldman Sachs, Microsoft, McDonald's, Boeing, Disney, Nike, Coca-Cola, Intel, Pfizer, Ford και LG, μόνο όμω αν είσαι άνω των 25 ετών. Η Tesla Motors ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου του 2003 από του Μάρτιν Έμπερχαρτ και Μάρκ Τάρπενινγκ. Αφορμή για την ίδρυσή τη ήταν το γεγονό πω, νωρίτερα την ίδια χρονιά, η General Motors ανακάλεσε όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα EV1 που είχε κατασκευάσει από τη δεκαετία του 1990 και τα κατέστρεψε. Το 2006 το κυμαντέρ Who killed the electric car? Ποιο κόδισε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο εστιάζει κυρίω στο EV1. Αλλά να φέρει και τι απόπειρε άλλων εταιριών που δεν βγήκαν ποτέ στην ευρύτερη αγορά. Ο στόχο των έμπρεχαρ και Tarpening ήταν να αξιοποιήσουν την υψηλότερη αποδοτικότητα των ηλεκτρικών οχημάτων για να σπάσουν το κατεστημένο πω οχήματα υψηλών επιδόσεων έχουν και υψηλή κατανάλωση. Ο Emberhardt δήλωσε πω ήθελε να φτιάξει έναν κατασκευαστή αυτοκινήτων που να είναι επίση εταιρεία τεχνολογίε. Ήθελα να αναπτύξουν δικέ του τεχνολογίε για μπαταρίε, λογισμικό και ηλεκτρικό μοτέρ. Ο τρίτο υπάλληλο τη Τέσλα ήταν, καλά το μαντέψατε, ο E. Τον Ιανουάριο του 2004, οι τρει του άρχισαν να ψάχνουν και κεφάλαια από επενδυτέ. Ένα από του μεγαλύτερου αρχικού επενδυτέ ήταν ο Elon Musk, ο οποίο επένδυσε 6,5 εκατομμύρια δολάρια από τα 7,5 εκατομμύρια που συγκέντρωσαν στον Series A επενδυτικό γύρο. Με αυτή την επένδυση, ο Musk έγινε επικεφαλή του Διοικητικού Συμβουλίου τη εταιρεία και όρισε τον Eberhard ω CEO. Το Μάιο του 2004, ο JB Straubel ήταν ο πέμπτο εργαζόμενο στην εταιρεία. Η Musk και η είχαν ένα ζήτημα στο οποίο διαφωνούσαν έντονα. Το αν ο Μάσκ μπορεί να θεωρηθεί συνειδητή τη Τέσλα. Το 2007, το Διοικητικό Συμβούλιο με επικεφαλή τον Μάσκ ζήτησε ευνηδιαστικά στον Έμπερχαρτ να παρατηθεί από τη θέση του CEO. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αναλυτικέ λεπτομέρειε για το τι ακριβώ συνέβη. Τον Αύγουστο του 2007, ο Μάικλ Μάρξ έγινε προσωρινό CEO. Ο Έμπερχαρτ έλαβε τον τίτλο του Προέδρου τη Τεχνολογία στην εταιρεία. Όμω, τον Ιανουάριο του 2008 παραιτήθηκε εντελώ. Τον ίδιο μήνα παραιτήθηκε από την εταιρεία και ο το Τάρπενικ. Το Δεκέμβριο του 2007 ο Ζιντ Ρόρι έγινε CEO και πρόεδρος. Τον Ακρόβλιο του 2008 ο Μάσκ τον διαδέχτηκε ω CEO. Τον Ιούνιο του 2009 ο Έμπερχαρτ του έκανε μήνυση λέγοντας πως ο Μάσκ είχε σκοπό να ξαγράψει την ιστορία ψευδός ισχυριζόμενος πως ήταν ιδρυτής ή ο δημιουργός της Tesla Motors και πως τον ανάγκασε να παραιτηθεί. Τελικά οι δύο του συμβιβάστηκαν εξοδικαστικά και συμφώνησαν και οι πέντε αρχικοί εργαζόμενοι στην εταιρεία να μοιράζουν τον τίτλο του συνειδητή. Παρότι όμω φαίνεται τα βρήκαν, ο Μάσκ μέχρι πρόσφατα εξέφρασε την οργή του για τον Έμπερχαρτ. Μεταξύ άλλων, ο Μάσκ είχε αναφέρει στο Twitter και σε συνεντεύξει του τα ακόλουθη τον Έμπερχαρτ. Παριστάνει τον φτωχό επενδυτή, ενώ ήταν ήδη πλούσιο. Και από όσο ξέρω, δεν έχει φεύγει τίποτα. Εγώ ξέμεινα εντελώ από χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία του 2008 και 2009. Δεν είχα σπίτι και πρέπει να δανειστώ χρήματα από φίλου για να πληρώσω τον νίκη. Η Τέσλα ζει παρά τον Έμπερχαρτ, αλλά εκείνο διεκδικεί συνεχώ τα εύσημα και ανόητοι του τα δίνουν. Ο Έμπερχαρτ είναι κυριολεκτικά το χειρότερο άτομο με το οποίο έχω συνεργαστεί. Όταν ο Έμπερχαρτ απολύθηκε από το ρόλο του CEO στην Τέσλα στα μέσα του 2007, επειδή παρήχε ψευδή πληροφόρηση σε εμένα και το Διοικητικό Συμβούλιο, κανεί δεν έφυγε μαζί του. Αυτό τα λέει όλα. Ακόμα και σήμερα δεν είναι ξεκαθαρή απάντηση στο αν ο Musk έκλειψε την Τέσλα από τον Έμπερχαρτ. Στο Ιντερνετ, θα βρούμε χρήστε να παίρνουν φανατικά το μέρο και του ενό και του άλλου από του δύο άντρε. Όπω και να έχει, το πρώτο αυτοκίνητο τη Τέσλα, το εξωτερικό Tesla Roadster, είχε σαν έμπνευση το T-Zero. Το T-Zero ήταν ένα χειροποίητο ηλεκτρικό σπράκι αυτοκίνητο το οποίο έφτιαξε η AC Propulsion στι αρχέ του 2000. Μόνο τρία είχαν κατασκευαστεί, και μέχρι το 2017 μόνο ένα από αυτά είχε επιβιώσει, και είναι στην κατοχή τη εταιρεία. Fun fact: για να αυξήσει τη χιλιομετρική αυτονομία, η Acer Propulsion έφτιαξε μια φορητή βενζινογεννήτρια με το όνομα Long Ranger, την οποία μπορούσε να τραβάει πίσω του T-Zero. Η γεννήτρια είχε κινητήρα 500 κυβικών εκατοστών καβασάκι Καβασάκη, τεπόζιτο 40 λίτρων και την παραγωγή ρεύματο έκυγε 6,7 έω 7,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Η Tesla ανέπτυξε το Roadster το διάστημα μεταξύ 2005 και 2009. Ο στόχο τη εταιρεία ήταν να παράγει αυτό το ακριβώς πρώτο αυτοκίνητο για τους έχοντες και κατέχοντες και σταδιακά να προχωρήσει σε πιο οικονομικά μοντέλα για το μεγαλύτερο μέρο του πληθυσμού. Τον Ιούνιο του 2009, η Τέσλα έλαβε ένα έντοκο δάνειο ύψου 465 εκατομμυρίων δολαρίων από το Υπουργείο Ενέργεια των ΗΠΑ. Αυτό το δάνειο το έλαβε στα πλαίσια του προγράμματο Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program. Με τα χρήματα αυτά, η Τέσλα ξεκίνησε την ανάπτυξη του Model S και του σχεδιασμού και κατασκευή τη εμπορική τεχνολογία Powertrain. Το Μάιο του 2010 η εταιρεία αγόρασε ένα εργοστάσιο το Toyota στο φρύμο τη Καλιφόρνια έναντι 42 εκατομμυρίων, στο οποίο ξεκίνησε την παραγωγή του Model S. Στι 29 Ιουνίου του 2010 η εταιρεία έκανε την IPO τη και μπήκε στο χρηματιστήριο στο δίκτυο Nasdaq. Ήταν η πρώτη Αμερικανική εταιρεία που μπήκε στο χρηματιστήριο μετά τη Ford το 1956. Η εταιρεία κυκλοφόρησε 13,3 εκατομμύρια μετοχέ έναντι 17 δολαρίων αναμετοχή. Τον Ιανουάριο του 2012 η Tesla έβαπε στην παραγωγή του Roadster κυκλοφόρησε το Model S. Το πολυτελέ συντέν τη εταιρεία κέρδισε βραβεία το 12 και το 2013, μεταξύ των οποίων και το Motor Trend Card τη χρονιά. Το Σεπτέμβριο του 2013 ήταν το όχημα με τι περισσότερε πωλήσεις στην Νορβηγία. Η Tesla αποπλήρωσε το δάνειο των 365 εκατομμυρίων το Μάιο του 2013 με τόκο 12 εκατομμύρια. Σήμερα η εταιρεία επίση παράγει το crossover SUV Model X, τα σχετικά οικονομικά Model 3 και Model Y και έχει ανοίξει προπαραγγελίε για το Cybertruck, που θα είναι το πρώτο του pick Σκοπεύουν επίση να βγάλουν μία νέα έκδοση του Roadster και του μη φορτηγό Tesla Semi. Η χρηματιστηριακή ανάπτυξη τη εταιρεία υπήρξε ηλικιώδη. Στι 10 Ιανουαρίου 2020 και με τιμή τη μετοχή πάνω από τα 95 δολάρια, η κεφαλαιοποίηση αγορά τη Tesla ήταν 86 δισεκατομμύρια, μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία. Τον Ιούνιο ίδιο τη χρονιά, η αξία τη εταιρεία ξεπέρασε εκείνη των BMW, Daimler και Volkswagen μαζί. Τον επόμενο μήνα, η κεφαλαιοποίηση Τέσλα ήταν 260 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντα τα 202 δισεκατομμύρια τη Toyota. Ήταν πλέον η ακριβότερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο. Το διάστημα από τον Ιούλιο του 19 μέχρι τον Ιούνιο του 20, η εταιρεία είχε για πρώτη φορά κέρδη κάθε τρίμηνο, για τέσσερα διαδοχικά τρίμηνα. Χάρη σε αυτήν την κερδοφορία, έγινε δεκτή στο δείκτη SP500 στι 21 Δεκεμβρίου του 2020. Ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία που εισήχθη ποτέ στο συγκεκριμένο δείκτη και η έκτη μεγαλύτερη του δείκτη κατά την εισαγωγή τη. Μέσα στο 2020 η τιμή της μετοχής ανέβηκε κατά 740% και η εταιρεία έπιασε στο στόχο κατασκευή μισό εκατομμύριο αυτοκινήτων. Στις 26 Ιανουαρίου 2021 η κεφαλαιοποίηση αγοράς της Tesla έφτασε τα 848 δισεκατομμύρια, περισσότεροι από τον επόμενο 9 αυτοκινητοβιομηχανιών μαζί. Σήμερα η μετοχή της Τέσλα κυμαίνεται από 950 μέχρι 1350 δολάρια περίπου. Αναλυτές όπως ο Ryan Brinkman της JP Morgan θεωρούν πως η εταιρεία είναι δραματικά υπερτιμημένη. Ταυτόχρονα όμω, είναι αδιαφυσβήτητο ο ηγετικό ρόλο τη εταιρεία στον χώρο των ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και στι τεχνολογίε για αυτοδηγούμενα οχήματα. Αν σε ενδιαφέρει να εκμεταλλευτεί την ενδεχόμενη μελλοντική ανάπτυξη τη Τέσλα, με ένα δωρεάν λογαριασμό τη Φιλμ 24 μπορεί να αγοράσει τι μετοχέ τη με μηδενική προμήθεια φόρου ζωή. Μπορεί επίση να αγοράσει και πουλήσει πάνω από ένα εκατομμύριο επενδυτικά προϊόντα όπω μετοχέ, ETFs, ομόλογα και options με μηδενική προμήθεια. Επιπλέον, η Freedom24 είναι η μοναδική χρηματιστηριακή πλατφόρμα σε Ευρώπη προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχή σε IPO σε όλου του επενδυτέ. Τέλο, αν θέλει να κινηθεί πιο συντηρητικά, μπορείς μπορεί να έχει εγγυημένη απόδοση 3% το χρόνο μέσα του λογαριασμού D, τον οποίο αναλύσαμε σε προηγούμενο βίντεο. Κάνε τώρα τη δωρεάν εγγραφή σου από το σύνδεσμό μου στην περιγραφή και θα έχει δώρο μία από 53 μετοχέ που περιλαμβάνουν και αυτή τη Tesla Motors, αξία 1050 δολαρίων. Είμαι ο CEO τη χρονιά και θα τα πούμε μέσα.